Καλημέρα. Καλημέρα, το όνομά σου. Γεια σου, Αγαπούλα, καλώς ήρθες. Αγαπούλα, εγώ, πώς σε λένε. Άννα. Τι κάνεις, Άννα, είσαι καλά. Καλά, καλά, μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. I've been everywhere, looking for someone. Ριάννα, Ριάννα. Ποιο? Where have you been? Μπράβο! Βεβαίως. Οκτώ CD. Οκτώ CD άλλων. Οκτώ CD καλέ. Έλεος. Θέλω να πούμε και μια καλημέρα στην Άννα Μαρία που μας ακούει. Η Άννα Μαρία. Η οποία δουλεύει στο ΑΕ Συντάγματος. Του Βασιλέως. Όχι, όχι. Αλλά πιανού. Που δουλεύει. Στο ΑΕ Συντάγματος. Τι είναι αυτό το ΑΕ. Ο ΑΕ. Έτσι λέγεται. Ο ΑΕ. Τι ο ΑΕ. Είναι ο ΑΕ. Μετά έκανε ένα tour, πήγα λίγο στη Χαλκίδα. Τουρ. Πέρασε καλά. Ναι, ναι, πέρασαν και άλλοι μαζί της καλά. Ήταν ένα ήσυχο καλό. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Παρακαλώ. Γεια σας, το καλημέρα σας. Πήγες λοιπόν, ναι. Μετά πήγα λίγο στη Χαλκίδα, πήγα λίγο στη Λαμία. Ήταν ένα ήσυχο καλοκαίρι για μένα. Μάλιστα, πολύ. Πήγε παντού και ήταν ήσυχο. Είχε εμφανίσεις. Δεν ακούς. Πήγε παντού. Μάλιστα, λοιπόν. Πότε επέστρεψες, πότε επέστρεψες. Πότε επέστρεψα. Αχ, πότε επέστρεψα. Είσαι αρκετές μέρες εδώ, ρε παιδί μου. 27 Αυγούστου. 27. Α, έχεις αρκετές μέρες εδώ. Ναι. Το ξεκούρασε. Θέλω να με πάρετε με το καλό, φέτος. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ναι. Γιατί, και ρωτάω εσένα, γιατί δεν την πήραμε μαζί. Δεν την πήραμε μαζί γιατί δεν πρέπει να είναι στην παρέα. Α, πρέπει... Έχουμε μία αρχή. Δύσκολη. Επειδή μου τα δύο αντίθετα, δηλαδή έρχονται. Η Μέρη και ο Μιχάλης να μην. Να απομακρύνονται ένα μήνα. Ναι, για να ώστε να έχονται... Και να είναι θερμοί. Να είναι έρωτας μετά. Έτσι. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Δεν σου λείψα, δεν σας έλειψα. Πάρα πολύ. Γιατί δεν, ναι, αλλά και εγώ εσένα. Πολύ. Δηλαδή. Μου λείψες πάρα πολύ. Έβλεπα τις φωτογραφίες και λέγα γιατί να μην είμαι εκεί μαζί του. Ζήλευες λιγάκι. Και ζήλεψα πολύ και αυτή την κούκλα. Ήμουν αφρόνιμος, ποια κούκλα. Είχες μια κούκλα δίπλα σου. Εντάξει, ήταν μοναδική και είδες αν προσέξεις τα χρώματά της σου έμοιαζαν. Ποια χρώματα. Τι μου έμοιαζα καλέ, άλλα χρώματα ήταν. Είχες η ελμάτια, σε παρακαλώ. Και ήταν και λιγάκι πιο ψηλή από σένα. Τι να κάνω. Ίδια αυτή τη στιγμή. Κάρολ Ντέκερ. Κάρολ Ντέκερ. Η τραγουδίστρια των T-Pow. Έτσι όπως το. Είχαν βγάλει ένα τραγούδι αυτή. T-Pow, όχι, ένα τραγούδι το οποίο το ξέρεις. Είναι 55 ετών σήμερα. Τη λέγανε βγαίνει, λέει T-Pow. Από εκεί. Άρχισα τα καινούργια. Καταρχήν, έκανε μπάνια, είχε φλερτ. Ναι, 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 πολλά. Παιδιά, κανεί δεν με κοιτάει. Άστο να πει κάτι. Υπάρχω εγώ. Σιγά, ερωτήλε, σιγά. Που θα σε κοιτάω και σε σκέφτομαι πάντα. Και σε κουφτώνω ήθελες να πεις, αλλά τέλος πάντων. Εγώ κάνω τέτοια πράγματα. Άστο να είναι ερωτηματικός, μην τον επηρεάζει. Σαν σήμερα το 2000, στο Suffolk της Αγγλίας άρχισαν να χτίζονται σπίτια από κάναβη. Από κάναβη. Ναι, 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 από αυτό. Α, παιδιά, ναι, ναι, τραγικό. Ναι. Πάρε στα κέφια, φέρα να καπνίσουμε κανένα μπατζούρι. Πείτε μου, βρε παιδιά, είμαι σε γωνία. Εντάξει, εντάξει, ήταν. Είδα κάτι φωτογραφίες. Ένα φτωχικό καλοκαίρι. Το είδαμε. Ήταν ένα πιεσμένο από πλευράς οικονομικής καλοκαίρι. Παιδιά, σας λυπήθηκα. Σαντήρια μέναμε. Ναι. Και θα ανέβουν κάποιες φωτογραφίες. Θα ανεβάσουμε και αυτήν την εβδομάδα στο Facebook. Κάμπινγκ στην Ψαρού. Παιδιά, παιδιά, τα ταλέπορα. Εκεί απ' έξω από το ταμείο. Είμαι σίγουρη. Αφού είδα από τις φωτογραφίες και στενοχωρέθηκα για εσάς. Εγώ μπήκα μέσα. Αυτός ήθελε να κάνει. Ήθελε να κάνει εισένδειξη διαμαρτυρίας. Πάλι και εκεί. Έκανε κάμπινγκ απ' έξω. Ναι. Και του λέγανε παίρνα ρε φίλε μας καλά στην υπόθεση. Εκεί αυτός απ' έξω. Λέει ο Θάνος και έχει δίκιο. Έχει απόλυτο. Δίκιο. Τι λέει. Ότι Μιχάλη δεν έχουμε Σεπτέμβριο. Έχουμε 41 Αυγούστου. Α, ωραίο αυτό. Ναι, αυτό μας λέει. 41 του μηνός έχουμε. Έτσι, αισθανόμαστε καλοκαίρι. Μα και είναι και καλοκαίρι, αφού έχει και 32 βαθμούς σήμερα. Εντάξει. Λοιπόν, ξεχάστε, δεν είναι Σεπτέμβριο, είναι 41 του μηνός Αυγούστου. Άρα έπρεπε να είμαστε σε άδεια. Μιχάλη, τον Αύγουστο μας δίνεις άδεια. Το έχει το δίκιο του το παιδί τώρα. Να κιόλα. Μιχάλη, ναι, τώρα το έχει. Τι άλλο θέλει. Ρέση. Ρέση. Τι άλλο θέλει. Σε πήγα, σε πήρα από εδώ με τα 54 μέτρα κάπου. Σε πήγα εκεί που ήθελε. Το ξανάφερα. Δεν σε έπνιξα. Ευτυχώς Παναγιά. Σε είχα στην έπαυλη και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτρωγε, έπινε.
Μέχρι και πριβέ πάρτι του έκανα, του οποίου το βίντεο θα ανέβει κάποια στιγμή. Θα ανέβει, βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ πριβέ. Είπαμε να κάνουμε ένα πάρτι 6-7-8 άτομα και ξαφνικά πλακώσανε και 2-3 γείτονες, γιατί σου λέει δεν κοιμόμαστε, που δεν κοιμόμαστε. Να έρθουμε. Βεβαίως και ήρθανε και περάσαμε. Θα γίνουν όλα αυτά, θα βγουν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Πάγαμε τον άπακο, πες το κι αυτό. Όπα, να σηκωθώ να πάω πιο πέρα. Η κάμερα 6. Έχει αδυνατήσει. Ευχαριστώ. Έχει αδυνατήσει, παιδιά. Δεν πήρα ούτε ένα κιλό κατά τη διάρκεια των. Αυτό έγινε γουρούνι. Εντάξει, πήρα ένα κιλό, ρε παιδιά. 1,5-2,5. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικό. Έφαγα όλα τα καρπούζια τη Μικόνου. Έφαγε. Έχω φωτογραφία με καρπούζι που τρώει. Έτσι. Και μόνο ψαράκι. Μόνο ψαράκι. Φτώχεια. Γι' αυτό μα είδε εδώ πέρα. Καθηγητή σε καθολικό λύκειο στην Γαλλία έφυγε για τι καλοκαιρινέ διακοπέ. Κανονικά επέστρεψε την πρώτη μέρα των μαθημάτων με γυναικεία ταυτότητα. Καλώστηνα! Καλώστηνα και ασάργησε. Ήψιστε. Ο καθηγητή τεχνολογία περίπου 40 ετών εμφανίστηκε στο σχολείο με γυναικεία ρούχα τρελή. Γυναικεία ταυτότητα και περιμένει να υποβληθεί τους επόμενους μήνες σε εγχείρηση αλλαγής φύλου. Η αλλαγή αυτή έγινε με την έγκριση και τη σύμφωνη γνώμη της διεύθυνσης του σχολείου και από τον, όπως δήλωσε ο διευθυντής της επισκοπικής εκπαίδευσης, ο Ντιντιέ Γκρολό. Θες να σου ξαναπώ το όνομα? Ντιντιέ Γκρολό. Έμα εντάξει, τρελή αλλοκαμένη. Για φώναξε την Αντιγκρολό. Ντιντιέ Γκρολό. Α, το μην το πει, αδερφάρα. Λέει Δελφών Κωνσταντινούπολη του Βασιλίση Όλγα Avenue between Crossroads Μπότσαρη Μάρκο and Crossroads Συνδικά Πέτρου is closed. Τι κάνεις? Closed. Come again. Closed. Ναι, όλο. Δελφών Κωνσταντινούπολεως του Βασιλίση Όλγα Avenue between Crossroads Μπότσαρη Μάρκο and Crossroads Συνδικά Πέτρου. Πού είμαι, στο Capital Radio είμαι. Καλημέρα. Καλημέρα, ποιος είστε εσείς? Ο Τάκης είμαι, Μιχάλη. Μάλιστα, Τάκη, τι γίνεται, Τάκη? Καλά, εσύ? Α, εδώ, ρουφάμε και τα λέμε. Καλή αρχή. Έτσι μου ήρθε. Ένα είναι το σουβλάκι το καλύτερο στον κόσμο. Το καλύτερο σουβλατζίδικο και μάλιστα με τη βούλα. Βρίσκεται. Όχι βούλα, ότι είναι η βούλα που σερβίρει. Με τη βούλα, με τη στάμπα. Βρίσκεται στο κέντρο του Ιρακ. Παίρνετε κάτι? Βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου της Κρήτης απέναντι από τη Λότζια. Το ψητοπολείο πολιτεία που διατηρεί ο κύριος Πέτρος Ανοπολιωτάκης. Πέτρος Ανοπολιωτάκης. Μπράβο. Ανακηρύχθηκε ως το καλύτερο σουβλατζίδικο του κόσμου, όπως του κοινοποίησαν οι διοργανωτές της ψηφοφορίας κτλ. Κτλ. Του απένειμαν το βραβείο, το οποίο κοσμεί τους τοίχους του σουβλατζίδικου. Θα γίνει και μια ειδική τελετή, φαντάζομαι. Μπράβο. Θα πέσουν πιστολιές, 12 νεκροί κτλ. Χιλιάδες παρθένες για τον βασιλιά. Μπράβο. Νεαρές γυμνώστιθες γυναίκες με πολύχρωμες κοντές φούστες και καλάμια στα χέρια. Ο χορός. Μην βιάσεις, άσπισε με καλά να το πω. Ο χορός αρχίζει. Γιατί στο όνομα της γυναικείας φύσης και της παρθενίας, χιλιάδες γυμνώστιθες νεαρές γυναίκες. Χιλιάδες γυμνώστιθες. Αυτό το χιλιάδες, παιδιά, επί δύο, διότι δύο είναι τα στήθη. Άκου πώς το σκέφτηκε τώρα. Με πολύχρωμες κοντές φούστες και καλάμια στα χέρια χόρεψαν χθες και προχθές μπροστά στον απόλυτο μονάρχη της Ζουαζιλάνδης. Μιχάλη μου, μονάρχη. Έβρε Μιχάλη. Μα είναι δυνατό. Από το μοναρχία. Εντάξει. Εμείς είμαστε κομπλέ. Μπροστά στο μονάρχη λοιπόν της Σουαζιλάνδης, τον Σουάτι τον Γάμα. Αυτό Μιχάλη μου, ο Μιχάλης ο Γάμα. Γάμα. Αυτό, ό,τι μπορώ ρε. Εννοώ δηλαδή, ήταν ο Α, ο Β, ήταν ο Γάμα. Ύψιστε, ύψιστε, μου. Πρόκειται για μια πολύ παλιά παράδοση. Αυτές είναι παραδόσεις. Πότε θα πεθάνει ο. Πότε θα πεθάνει ο Μουσουάτι να πάω να. Γιατί να πεθάνει. Γιατί εγώ δεν μπορώ να είμαι ο. Εύρε, Μιχάλη, όχι. Γάμα! Μην το ξεχάσεις! Είσαι ο Γάμα! Με τρομάσεις. Ο Μιχάλης ο Γάμα! Okay. Μονάρχης ή αυτοκράτορας θα. Αυτοκράτορας θα είμαι εγώ. Γιατί θα έρχομαι από Ευρώπη. Δεν ισχύει τώρα. Θα είμαι. Ευρωπαίος εσύ αυτοκράτορας. Τις βάζουμε όλες σε μία πισίνα και κάνουμε μπάμπλους να μου. Και παίζει και τραγούδι ειδικό. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Love is the seventh wave. Είμαι ο Μιχάλης. Ο Γάμα! Γάμα! Βεβαίως, Μιχάλη μου, ήρθα και εγώ εδώ με μια αποκλειστικότητα από τις διακοπές. Για πες. Γιατί δούλευε η εκπομπή, ναι. Έκανε ρεπορτάζ όλο το καλοκαίρι. Ωραία, για πες.
Πόσα χρήματα, Μιχάλη μου, θα δίνει η Μαρία τα Χρουσαλά στην ταντά του παιδιού της? Έλα, δεν πας στο διάλο, λέω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και εγώ περιμένω, θα μου πεις κάτι σοβαρό. Αυτό είναι ρεπορτάζ, Μιχάλη μου. Όλο το καλοκαίρι αυτό το πράγμα συζητάγαμε. Εν πάση περιπτώσει. Τι καταγωγή είναι? Πού να ξέρω. Ήδη φροντίζει, Μιχάλη μου, να τα έχει όλα έτοιμα. Είναι Ουκρανή. Τη λένε Τατιάνα. Είναι Ουκρανή. Και ο μισθός της, Μιχάλη μου, σύμφωνα με έναν γνωστό άνθρωπο που είχαμε μέσα στα πράγματα, είναι 900 ευρώ το μήνα. Και θα είναι εσωτερική. Δηλαδή θα πας εσύ στην Χρουσαλά. Αγάπη μου, τσάμπα. Α, Παναγία μου. Όπα. Ποια είναι αυτή? Μιχάλη, Μιχάλη μου, είναι η φέιλε μου. Ποια φέιλε μου, η φέι κόλου είναι. Καλέ. Ντροπή, Μιχάλη. Γιατί φαίνεται. Είναι όμορφη, ταλαντούχα και πολλά υποσχόμενη. Η φέιλε μου, Μιχάλη μου, έχει λαιμό για φίλη μου. Ηλίθιος, δεν έχει καν λαιμό, είναι εμπασμένη μέσα. Καλέ, τι λέτε για την κοπέλα? Θα μπορούσα να ερωτευτώ έναν άνδρα. Ποια τρελή το λέει αυτό? Αυτό δήλωσε, Μιχάλη μου, ο Βασίλης Παλαιολόγος. Τι είναι αυτός? Είναι ηθοποιός. Και ο έρωτας, Μιχάλη μου, είναι σαν φτερούγισμα, λέει ο ίδιος. Είναι open, μάλλον. Είναι open, μάλλον. Από παντού. Καλημέρα, απίστευτε, Μιχάλη, καλή σεζόν κτλ. Αχ, Μιχάλη, αγαπώ την πανέμορφη, γλυκιά, καταπληκτική Στέλλα, αλλά τα έχει μάλλον. Τι να κάνω? Περιμένεις, θα κάνεις υπομονή, αυτή είναι μαλάκα, θα φύγει. Λες, σιγά θα τον διώξει αυτή. Θα πάρει εσένα που είσαι κελεπούρη αγόρι μου να γλύβει και τα δάχτυλά της μετά. Αφού είσαι ακροατής μας. Έτσι, έτσι. Θα κάνεις υπομονή λίγο, αγαπημένε. Γιατί είπαμε, ο άλλος είναι λακαμάς. Θα τον παρατήσει αυτή καθοδόν, θα πει βαρέθηκα και θα είσαι εσύ και θα περιμένεις. Τι ωραία που τα λες τώρα. Εάν δεν έχεις προλάβει να κάνεις αποτρίχωση και κάποιο σημαντικό ραντεβού με μένα, ας πούμε, να σε περιμένει, δεν χρειάζεται να τρελαθείς. Με σένα, όχι. Έλα, μπερ. Ναι, θέλεις αυτό το στυλ. Μα δεν μου πάει το μπέρ, Μιχάλη. Αλλά άμα το θες εσύ. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς, λέω, υπάρχει εύκολη λύση για την γρήγορη αποτρίχωση. Αχου. Πες το έτσι. Ξυρίζουμε τα πόδια μας, κορίτσια, χρησιμοποιώντας το μαλακτικό των μαλλιών. Απλώνουμε μια γενναία ποσότητα κονδύσιονερ στα πόδια μας και έπειτα αφήνουμε το ξηράφι να γλιστρήσει πάνω τους. Ωραία. Να το κάνετε κι εσείς, παιδιά. Δεν φταίω εγώ που εσύ έγινες μπέαρ όλο το καλοκαίρι. Εγώ έγινα μπέαρ όλο το καλοκαίρι. Είναι έτσι, δεν μου είπατε. Εγώ έγινα μπέαρ όλο το καλοκαίρι. Αγάπη μου, γι' αυτό δεν πλησίασε κανείς. Τολμάτε και εγώ μπέαρ. Το πλησε στο μοναστήρι. Τον ακυρώνω. Ρε παιδιά, μου χαλάτε την εικόνα, βρε παιδιά. Είστε κάφρι, το παρακάνατε. Πάει ο αχυρώνα. Εντάξει. Να σας πω κάτι. Ναι, θα σου πω λοιπόν, άκου τι γίνεται στη γιορτή του Φαλού. Με τραγούδια, λόγια και χειρονομίες πανηγυρίζει ο κάθε επισκέπτης τον Τύρναβο. Πολλοί από τους άνδρες κρατούν στα χέρια τους φαλούς σαν σκύπτρα, κατασκευασμένους από ξύλο, πυλό ή αν έχουν το δικό τους, δεν ξέρω. Οι φαλοί αυτοί αποτελούν το κυριότερο τελετουργικό σύμβολο. Σαν τέτοιο λειτουργεί και σαν αποτρεπτικό ενάντια στο κακό μάτι και τον φθόνο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις αυτό. Είσαι παντρεμένη? Ναι, παντρεμένη, ναι, ναι. Όταν λοιπόν θα θες να ξεματιάσεις κάτι, θα κοιτάς το φαλό του άνδρα σου. Και θα λες Παναγί, ας έρθει το κακό, ας έρθει. Ναι. Πρώτα απ' όλα, παραπονιόμαστε ότι δεν υπάρχει συχνή ερωτική επαφή. Μάλιστα. Ναι, αλλά το παράπονο. Το καλοκαίρι όμως. Αυτό έλειπε να μην υπήρχε και το καλοκαίρι. Καλύφθηκες προς το στόμωσες. Θέλω να πω δηλαδή. Να σου πω κάτι όμως. Έγκωσες. Ρε Μιχάλη. Πες τα λίγο πιο ρομαντικά. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.